Σύμφωνα με την έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής, που μόνο ευνοϊκή δεν είναι για την κυβέρνηση, το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας θα κριθεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Όπως βλέπετε, δεν συμπεραίνει, αλλά παραπέμπει κατευθείαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τη συνταγματικότητα αυτού του νόμου. Και πώς να μην το κάνει, άλλωστε, όταν με βάση το άρθρο 16 του Συντάγματος ορίζεται ρητά ότι η ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα μπορεί να παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Απαγορεύεται η σύσταση επίσης ανώτατων σχολών από ιδιώτες, ενώ επιτρέπεται η σύσταση ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, όχι όμως ανώτατης εκπαίδευσης, υπό την εποπτεία του κράτους. Σε ευθεία, με όλα τα παραπάνω βεβαίως, έρχονται σε ευθεία αντίθεση τα άρθρα από το 130 μέχρι το 155 που συγκροτούν το τέταρτο μέρος αυτού του νομοσχεδίου και αναφέρονται στην εγκατάσταση και τη λειτουργία των νομικών προσώπων της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο εισάγεται στην ελληνική ένομη τάξη μία νέα μορφή νομικού προσώπου, αυτή του νομικού προσώπου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Δηλαδή, αυτό το νομικό πρόσωπο δεν θα έχει την ιδιότητα του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, παρότι θα αφορά την παροχή ανώτατης εκπαίδευσης. Μάλιστα, οι σχετικές διατάξεις του νομοσχεδίου δηλώνουν ότι αυτό το νομικό πρόσωπο λειτουργεί με καθαρά ιδιωτικο-οικονομικούς όρους, στα πλαίσια της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά επισημαίνουμε την ύπαρξη ιδιωτικού κεφαλαίου με συμμετοχή ιδιωτών σε αυτό, την υποχρέωση καταβολής εγγυητικών επιστολών και παραβόλων ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων σε όλους τους κύκλους σπουδών, την υποχρέωση υποβολής πενταετούς οικονομικοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας. Επιπλέον, το καθεστώς του διδακτικού, ερευνητικού και λοιπού προσωπικού αυτού του νομικού προσώπου, το οποίο θα διέπεται και αυτό από κριτήρια ιδιωτικο-οικονομικά και μάλιστα από σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε μορφής και θα υπόκεινται βέβαια στο διευθυντικό δικαίωμα του εκάστοτε εργοδότη. Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι η νομική φύση του συγκεκριμένου νομικού προσώπου και κατ' επέκταση το πλαίσιο λειτουργίας του έρχεται σε προφανέστατη αντίθεση με το άρθρο 16. Άλλωστε, μια απλή ανάγνωση να κάνει κανείς αρκεί για να το αντιληφθεί. Δεν θα ξεχάσουμε τώρα και τα ελληνικά μας. Μάλιστα, η σαφήνεια της ελληνικής γλώσσας αποτελεί ένα από τα βασικά της χαρακτηριστικά. Και βέβαια, η ερμηνεία ενός άρθρου έχει όρια. Δεν μπορεί καμιά ερμηνεία να γίνεται όχημα για την παραβίαση ενός άρθρου. Είναι πρόδειλη λοιπόν και αυταπόδεικτη η παραβίαση του άρθρου 16 του Συντάγματος και κανένας μα κανένας συνταγματικός ελιγμός, όπως επιχειρείται εδώ δια του άρθρου 28, δεν μπορεί να δικαιολογήσει ούτε και να επιτρέψει την ακύρωση ενός άλλου συνταγματικού άρθρου όπως το 16. Το νομοσχέδιο όμως αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν είναι μόνο αντισυνταγματικό. Είναι κάτι πολύ χειρότερο. Είναι αντιεκπαιδευτικό, γιατί υπονομεύει τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών των λαϊκών οικογενειών και ναρκοθετεί περαιτέρω τις εργασιακές προοπτικές και τα δικαιώματά τους. Συνεπώς, η αντίθεσή μας, η αντίθεση του ΚΚΕ ενάντια στο προτινόμενο νομοσχέδιο είναι ριζική, είναι επί της ουσίας και όχι μόνο επί της διαδικασίας, όπως κάνουν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι επικεντρώνοντας κυρίως το άρθρο 16 και την αντισυνταγματικότητα του νομοσχεδίου επιχειρούν με τον τρόπο αυτό να αποκρύψουν, χωρίς βέβαια και να τα καταφέρνουν, τη βαθύτερη συμφωνία τους με τις ρυθμίσεις αυτού του νομοσχεδίου, μια συμφωνία βεβαίως η οποία εύλογα προκύπτει από την κοινή τους ευρωπαϊκή στρατηγική του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου μια χαρά συνυπάρχουν δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια και μάλιστα πολλών και διαφορετικών επιπέδων. Ούτε ξεχνάμε βέβαια πως ήταν οι κυβερνήσεις όλων σας
που υλοποίησαν τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οδήγησαν στην επαγγελματική αναγνώριση και λειτουργία 32 ιδιωτικών κολεγίων στην Ελλάδα, τα οποία ετοιμάζονται να ζητήσουν να αναγνωριστούν και αυτά ως πανεπιστήμια, με πτυχία ακαδημαϊκά ισότιμα με τα δικά μας. Η θέση του κόμματός μας, η θέση του ΚΚΕ, βρίσκεται επίσης στον αντίποδα εκείνης της άποψης που υποστηρίζουν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, και οι οποίοι συμφωνούν στο μείζον ζήτημα, δηλαδή στην πολιτική της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων και την επιβολή διδάκτρων, αρκεί αυτό να γίνει με συνταγματικό τρόπο. Αρκεί δηλαδή να μεσολαβήσει η αναθεώρηση του άρθρου 16. Τι να πούμε, στις 22 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι φοιτητές στα προπτυχιακά προγράμματα των δημόσιων πανεπιστημίων πληρώνουν δίδακτρα ή τέλη φοίτησης. Με την πρόταση, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, με την πρόταση αντισυνταγματικότητας που καταθέτει το ΚΚΕ, στηρίζει και έτσι το μαζικό αγώνα των φοιτητών και της μεγάλης πλειοψηφίας της πανεπιστημιακής κοινότητας που αντιτίθενται στο νομοσχέδιο και την παράκαμψη του άρθρου 16. Με βάση λοιπόν τα όσα εκτέθηκαν και σύμφωνα με το άρθρο αυτό, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ υποβάλλει ένσταση αντισυνταγματικότητας για τα άρθρα από το 130 έως το 155. Σας ευχαριστώ.